Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, τέταρτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV. Ζωντανή σύνδεση. Πάμε να δούμε λίγο τη Μαρία την Πετρούτσου, την καλή συνάδελφο, προκειμένου να μας μεταφέρει στο κλίμα του θέματος που θα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Εικόνα λοιπόν στη Μαρία την Πετρούτσου, τη συνάδελφο. Μαρία! Νίκο, καλησπέρα! Καλησπέρα, τι κάνεις? Βρισκόμαστε εδώ. Καλά, καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είμαι σε ένα θέμα που αγαπάω ιδιαίτερα, γιατί το μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κρήτης τον έχω βιώσει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώντας επί σειρά ετών τα ράλι Κρήτης. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στη Super Creta Gas του κυρίου Σταύρου Κουμουλά, ο οποίος είναι ο βασικός υποστηριχτής και χορηγός του Γιώργου του Αναπολιωτάκη, του πρωταθλητή Ελλάδος στο ράλι ασφάλτου, και βέβαια έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και την φετινή διοργάνωση. Έχω δίπλα μου τον κύριο Σταύρο Κουμουλά, μέχρι να δούμε και τον Γιώργο τον Αναπολιωτάκη να έρχεται σιγά σιγά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κουμουλά. Κύριε Κουμουλά, φαντάζομαι ότι είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία της εταιρείας σας ως χορηγού δίπλα στον Γιώργο τον Αναπολιωτάκη, έτσι, πρωταθλητές Ελλάδος μαζί με τον Θανάση Τσιούκα. Καλησπέρα σας και από εμένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την επιλογή που έχουμε κάνει και είμαστε υποστηρικτές του πληρώματος του κύριου Γιώργου του Αναπολιωτάκη. Είναι μεγάλη χαρά μας που το χόμπι μας και αυτό που αγαπάμε, αφού εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε φυσικά, το μεταδίδουμε στον κύριο Αναπολιωτάκη. Μας συνδέουν χρόνια φιλία με τον κύριο Αναπολιωτάκη και έτσι η χαρά είναι διπλάσια όταν είμαστε και περσινοί πρωταθλητές και φέτος μπροστά στη βαθμολογία. Πολύ σωστά, και βέβαια η εταιρεία σας είναι κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, έτσι, ό,τι καλύτερο νομίζω, γιατί γενικότερα το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της Κρήτης είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι τεράστιο, όχι απλά μεγάλο. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το άθλημα εδώ στην Κρήτη. Φέτος δεν μας βοηθούν οι συνθήκες να έχουμε πάρα πολλά πληρώματα. Στις συμμετοχές είναι λίγες, είναι σχετικά λίγες, είναι 22 μόνο. Οι συνθήκες δεν ευνοούν. Δεν ευνοούν καθόλου. Παρ' όλα αυτά όμως και αυτά τα 22 πληρώματα που κατεβαίνουν στον μεθαυριανό αγώνα είναι πολύ καλά πληρώματα, είναι όλοι τους έμπειροι, έχουμε και καινούργιες συμμετοχές και έτσι χαιρόμαστε διπλά που βλέπουμε και καινούργιους οδηγούς να μπαίνουν σε αυτό το στίβο του πρωταθλητισμού. Και πόσο σημαντικό είναι, Μαρία, μας ακούει και ο κύριος Κουμουλάς, ναι, άνθρωποι σαν τον κύριο Κουμουλά, mm-hmm, να στηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρωταθλητές βέβαια που θέλουν αυτή τη στήριξη, θέλουν έναν άνθρωπο δίπλα τους, να τους δώσει όθηση. Πέρα από το κοινό, είναι αναγκαία και η όθηση από εταιρείες και επιχειρηματίες. Ακριβώς έτσι, Νίκο. Ρωτάει ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, μάλλον τοποθετείται από το στούντιο, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, ότι χρειάζεται η στήριξη από επιχειρηματίες σαν εσάς, γιατί σίγουρα για να φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο είναι απαραίτητη και η δική σας συμβολή. Είναι απαραίτητη και η δική μας και είναι και αρκετές οι εταιρείες που συμβάλλουν σε αυτό το κομμάτι της χορηγίας, της υποστήριξης στα πληρώματα, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια. Σε 2 εβδομάδες το πλήρωμα το δικό μας θα ανέβει στο Βόλο, οπότε καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια μετακίνηση, συνέξοδα διαμονής και όλα τα άλλα που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο είναι μεγάλα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και άλλες εταιρείες στο χώρο μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης μπαίνουν και να μπαίνουν με ό,τι μπορεί ο καθένας για να βοηθούν, γιατί πραγματικά δεν μπορεί ένα πλήρωμα να ανταπεξέλθει στα έξοδα τα τεράστια που έχει ένα τέτοιο άθλημα από τη στιγμή που είσαι και σε στίβο πρωταθλητισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Νίκο, θα πάμε και στον πρωταθλητή Ελλάδος σε ό,τι αφορά το ράλι ασφάλτου. Εδώ δίπλα μου έχω και τον Γιώργο τον Αναπολιωτάκη. Γιώργο, νομίζω ότι ξεκίνησε ιδανικά και η φετινή χρονιά με 2-2 μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι, στο υπηρετικό και στο ράλι ΔΕΘ. Και πάμε τώρα για το 3-3. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε, και να πω καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αυτό κάνουμε πάντα. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Έχουμε δουλέψει για αυτόν τον αγώνα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και το αυτοκίνητό μας.
Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στου όλους τους υποστηριχτές μας, γιατί χωρίς αυτούς σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια και να μας βοηθήσει να αναδειχτούμε κι εμείς. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά από την Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει άλματα, ο ένας βοηθάει τον άλλον και πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε Ποταμιές Ασκή και Καστέλη Καλό Χωριό, ειδικές διαδρομές επαναλαμβανόμενες 61,2 χιλιόμετρα. Τις γνωρίζεις αρκετά καλά, οπότε δεν αναμένουμε κάτι απρόβλεπτο. Τις γνωρίζουμε τις ειδικές και εμείς και τα άλλα πληρώματα. Έχουμε και προετοιμαστεί για τον αγώνα. Θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά και εύχομαι σε όλα τα πληρώματα να πάνε καλά και να ανέβουμε όλη τη ράμπα του τερματισμού. Μαρία! Φέτος στο Ράλι Κρήτης θα δούμε και αρκετά νέα αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι? Τα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζουμε τη δική σου την παρουσία με ένα πολύ εντυπωσιακό βέβαια αυτοκίνητο. Φέτος όμως θα δούμε και καινούργιες παρουσίες. Αυτό είναι αρκετά καλό, να έρχονται νέοι αθλητές. Το κακό φέτο ήταν ότι λόγω COVID και κάποιων καταστάσεων δεν ήρθε ούτε ένα πλήρωμα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Περιμέναμε να έρθουν, δυστυχώς δεν κατάφεραν. Ευελπιστώ τη νέα σεζόν, την επόμενη χρονιά, να είναι τα πληρώματα και το Ράλι Κρήτης να έχει τις συμμετοχές που του πρέπει και να ανεβάζουμε τον πύχη κάθε χρόνο και πιο ψηλά. Νίκο, δεν ξέρω, θες κάτι να ρωτήσεις πριν συνεχίσω με τον Γιώργο και τον κύριο Κουμπλά? Πόσο εύκολο είναι για τη νέα γενιά και για κάποιον έτσι, ο οποίος ηλικιακά έτσι είναι μικρός, να ασχοληθεί με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Πόσο εύκολο είναι σε επίπεδο Κρήτης? Πολύ σωστά. Γιώργο Αναπολιωτάκη ρωτάει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος πόσο εύκολο είναι για τη νέα γενιά να ασχοληθεί με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδίως έτσι την περίοδο της κρίσης που εξακολουθούμε βέβαια να διανύουμε. Το να ξεκινήσει τους αγώνες με ένα μικρό αυτοκίνητο, γιατί αυτό είναι το σωστό, το να ξεκινήσει με ένα αυτοκίνητο χαμηλό σε υποδύναμη για να μάθεις το τι είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός και το πώς μπορείς να κερδίζεις δευτερόλεπτα στον δρόμο, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει με πίστες και οτιδήποτε άλλο και να μην βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στους δρόμους και να γλιτώσουμε από αυτά τα τροχεία μία μάστιγα που ειδικά στο νησί μας τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι χειρότερη και από τον κορονοϊό και από οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίζουμε. Και πάνω σε αυτό βέβαια και στην προσπάθεια που κάνετε και εσείς, θα έρθω εγώ να προσθέσω αυτό ακριβώς που είπαμε προηγούμενα και σε ό,τι αφορά την παρουσία του κυρίου Κουμουλά έτσι, και της Super Creta Gas, για να έχετε τόσο υψηλά τον πύχη και να πρωταγωνιστείτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Νομίζω ότι το είπα και στην αρχή, χωρίς τη βοήθεια των υποστηρικτών μας δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένα πλήρωμα σίγουρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στο να έχει τον πύχη ψηλά και να πρωταγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια των υποστηρικτών μας πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια να έχουμε και δύο κύπελα ασφάλτου στη φαρέτρα μας και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος. Και τώρα βρισκόμαστε ξανά μπροστά στο πρωτάθλημα Ελλάδος και ευελπιστώ ότι θα τελειώσουμε σε αυτή τη θέση το τέλος της χρονιάς. Πάντως, το φετινό Ράλι Κρήτης γίνεται κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, έτσι, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και χωρίς την παρουσία κόσμου, του κόσμου που αγαπάει πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το έχετε βιώσει εσείς όλοι οι οδηγοί όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία του κόσμου στα βουνά της Κρήτης γενικότερα. Νομίζω έτσι αυτό είναι ένα αγκαθάκι στην όλη διοργάνωση και για εσάς, έτσι. Βάσει των πρωτοκόλων που ισχύουν και για εμάς και ο κόσμος που δεν θα έρθει, σίγουρα για εμάς είναι πλήγμα. Η ανταμοιβή των αθλητών που τρέχουν και αυτό το πράγμα που μας βοηθάει στο να πάμε το πιο γρήγορα, σίγουρα είναι το χειροκρότημα του κόσμου. Είναι μια πληρωμή εντός εισαγωγικών για εμάς. Φέτος δεν θα το έχουμε αυτό. Εγώ το έζησα και στους προηγούμενους αγώνες που έκανα. Τα άλλα παιδιά που δεν έχουν κάνει πάνω θα το δουν τώρα. Είναι λίγο όπως όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που θεωρούμε ότι γίνεται λίγο προπόνηση. Αλλά η ταχύτητα είναι ταχύτητα και ο συναγωνισμός πάλι θα υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που θα βάλουμε τα κράνια όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Πολύ σωστά, κύριε Κουμουλά. Θέλω να μας πείτε κι εσείς έτσι για το γεγονός ότι γίνεται αυτός ο αγώνας κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και χωρίς την παρουσία κόσμου στους δρόμους. Είναι δύσκολο να φανταστείς ότι αυτό που είπε τώρα ο κύριος Αναπολιωτάκης, ότι η επιβράβευσή τους είναι το χειροκρότημα. Η χαρά τους είναι που μαζευόμασταν στην πλατεία Ελευθερίας το Σαββάτο και βλέπαμε όλοι τα αυτοκίνητα και την Κυριακή που περνούσαν τον τερματισμό. Φέτος δεν θα το έχουμε αυτό και είναι λυπηρό, αλλά αυτές είναι οι συνθήκες. Προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες
και ευελπιστούμε του χρόνου στο επόμενο Κρήτης να έχουμε πολύ καλύτερο αγώνα και να είναι με την παρουσία του κόσμου και να το γιορτάσουμε όλοι όπως πρέπει σε αυτό το θεσμό, σε αυτόν τον αγώνα. Προγνωστικά μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το Rally Κρήτης? Φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε να δείτε για μία ακόμη φορά το πλήρωμα το δικό σας στην πρώτη θέση. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα και έτσι πρέπει. Να ευχηθούμε να έχουν ένα καλό τερματισμό και έτσι πρέπει. Και ο καλύτερος σας κερδίσει. Όλοι είναι φίλοι. Την ώρα που θα βάλουν τα κράνη απλά και μόνο θα αγωνιστούν και θα ξανατερματίσουν, θα είναι πάλι φίλοι. Θέλω να δώσω καλή επιτυχία σε όλους και αν το καλύτερο πλήρωμα είναι το δικό μας, τότε ναι, ας κερδίσει. Πολύ σωστά. Γιώργο Αναπολιωτάκη, ο αθλητικός όμιλος Κρήτης υπερβάλλει αυτόν, θα λέγαμε, κάτω από δύσκολες συνθήκες, καταφέρει να διοργανώσει ένα ακόμη Ράλι Κρήτης, ένα Ράλι Κρήτης που έχει γράψει τη δική του ιστορία, και εσύ που έτσι τρέχεις και σε άλλους αγώνες στην Ελλάδα, νομίζω ότι επιβραβεύεις αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ο αθλητικός όμιλος Κρήτης είναι κάτι σαν παιδί για εμένα, νομίζω το γνωρίζετε. Τον βοηθάω αρκετά χρόνια, εργάζομαι φιλοκερδός για τον όμιλο. Θεωρώ ότι το Ράλι Κρήτης βρίσκεται στην 42η χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά τα παιδιά, γι' αυτό και 42 χρόνια βιώνουμε όμορφους αγώνες και με αρκετό συναγωνισμό. Εύχομαι του χρόνου να είναι όλα καλύτερα, να έχει φύγει αυτό που μας έχει βρει φέτο με τον COVID-19 και να ξανανεύει ο κόσμος στο βουνό και να γίνει και πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων που πραγματικά ξενυχτούν, πραγματικά εδρώνουν και δίνουν πολύ κόπο για να γίνουν οι αγώνες. Ακολουθούν ακόμη δύο αγώνες σε ό,τι αφορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου, έτσι, Κένταυρος και Άσμα. 2-2, 3-3, πάμε για πρωτάθλημα και φέτος, φαντάζομαι. Προσπαθούμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο και στους επόμενους αγώνες. Σίγουρα σε κάθε αγώνα πάμε, δουλεύουμε σκληρά τα τελευταία χρόνια, δεν μας χαρίζει κανείς κάτι και νομίζω ότι οι κόποι μας έχουν αρχίσει και ανταμείβονται τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να καταφέρουμε να φέρουμε για άλλη μια χρονιά το πρωτάθλημα στην Κρήτη. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι. Τίποτα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους αυτούς που στηρίζουν τους πρωταθλητές μας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κουμουλά και τον κύριο Αναπολιωτάκη. Βέβαια. Να ευχαριστήσουμε και εσένα, Μαρία Πετρούτσου. Πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Και μέσα από τη συχνότητα της Crete TV, που είναι και εκείνη η υποστηρικτή έμπρακτα, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το άθλημα αυτό και το Rally Κρήτης. Και πάλι να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα. Ο καλύτερος σας κερδίσει και καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό, Νίκο, από εμάς. Ραντεβού λοιπόν το Σαββατοκύριακο με Rally Κρήτης, έστω και χωρίς την παρουσία κόσμου. Βέβαια, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Πετρούτσου.